Η ιστορική πρώτη συνάντηση των ηγετών των 44 χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ολοκληρώθηκε στην Πράγα. Συζητήθηκαν ζητήματα όπως η ενέργεια, η μετανάστευση και η ασφάλεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο άπαντες καταδίκασαν, αποδεικνύοντας την διεθνή απομόνωση της Ρωσίας. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, αυτή η νέα πολιτική λέσχη εθνών, στην οποία μετέχουν όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν είναι μια εναλλακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε υποκατάστατο του ΝΑΤΟ ή της G7. Ο οικοδεσπότης της Συνόδου σχολίασε. Ο κοινός μας σκοπός ήταν να δημιουργήσουμε μια άτυπη πλατφόρμα όπου θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να μοιραζόμαστε ιδέες και να αναπτύσσουμε λύσεις για την επιστροφή της ειρήνης και της ευημερίας στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό που έγινε. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι μια νέα φάση των κοινών μας σχέσεων και ότι αυτή είναι η αρχή της επόμενης ημέρας. Αλλά η προθυμία μας είναι ξεκάθαρα να εμπλακούμε, να έχουμε συγκεκριμένα έργα και να εργαστούμε όλοι μαζί για την ενότητα της Υπήρου μας. Ειδικά σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς και για τα συμφέροντα των λαών μας. Στον Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά ανήκει η ιδέα της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι από αυτό το νέο φόρουμ την Πέμπτη εστάλει ένα μήνυμα ενότητας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετέχει διαδικτυακά. Η επόμενη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα φιλοξενηθεί στην Μολδαβία και η μεθεπόμενη στην Ισπανία.